Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, η αλήθεια είναι πως κάναμε και μία κουβέντα τηλεφωνικά. Είναι για τις προτάσεις που έχετε, τις τηλεοπτικές. Και στην κουβέντα που κάναμε, έτσι που με ρώτησες και τη δικιά μου γνώμη, μου λες το εξής: έχω πάρα πολλές προτάσεις για να βρεθώ σε μία ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό που με εκφράζει, ρε Κατερίνα. Να πάω να λέω την άποψή μου, είχες και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, δεν είναι αυτό που ήθελες να κάνεις. Τι είναι αυτό που φαντάζεσαι και θες να κάνεις τηλεοπτικά και μακάρι να μπορέσεις να το κάνεις κάποια στιγμή? Σίγουρα αυτό που θα αποφασίσω να κάνω είναι κάτι το οποίο με εκφράζει σαν Μάριο. Είναι κάτι το οποίο μέσα από τη ζωή μου πριν Survivor εποχή θα είναι κάτι το οποίο θα με γεμίζει, ίσως θα το κάνω καλά και αν είναι τηλεοπτικό σίγουρα γιατί όχι. Δεν μπορώ να μπω στην τηλεόραση απλά για να πω ότι μπήκα στην τηλεόραση και να κάνω κάτι το οποίο δεν αγαπάω στην τελική ή δεν μ' αρέσει καθόλου. Έτσι, γι' αυτό όπως είχαμε πει και μαζί, βλέπω προτάσεις αρκετές, αυτιά έχω και ακούω τα πάντα, όμως την επιλογή θα την κάνω σε κάτι που μου ταιριάζει σαν Μάριος και σαν προσωπικότητα. Μαρία μου, θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο τρελή επαγγελματική πρόταση που σου έχουν κάνει μέχρι στιγμής και ποια είναι η πιο ακραία αντίδραση από θαυμάστριά σου. Η πιο ακραία αντίδραση από θαυμάστριά μου είναι να τις υπογράψω σε ένα επίμαχο σημείο. Τι σου ζήτησε? Μου ζητήθηκε όταν ήμουν στην Κρήτη. Ναι. Να σου πω, έχει πολλά παιδάκια εδώ και δεν μπορώ να σου αναφέρω. Δείξε μας τώρα. Αλλά υπόσχομαι ότι θα συναντηθούμε από κοντά. Την άλλη εβδομάδα σε περιμένω. Ναι, θα συναντηθούμε από κοντά και ελπίζω να έρθω και στο πάνελ να σας δω όλους. Και να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες από εκεί. Και φιλιά να τις δώσω όταν φτάσεις εδώ πέρα για να έχουμε για και την αποκάλυψη. Για παιχνίδια επιβίωσης που μου έχουν ζητήσει. Από το εξωτερικό σου έχουν προτείνει να παρουσιάσεις κάποιο παιχνίδι επιβίωσης, Και το εξετάζω και αυτό, ναι. Από το εξωτερικό εννοείς από την παραγωγή του Ατσούν που έκανε και το Survivor? Όχι από την παραγωγή, την Ατσούν Media, όχι από εκεί. Από ένα reality το οποίο γίνεται ήδη στο εξωτερικό. Δεν μπορώ σίγουρα να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν έχω κλείσει κάτι. Αλλά θα ήθελα να ήμουν στην ομάδα που στείλουμε αυτό το σκηνικό και τα παιχνίδια και γενικά πώς θα στηθεί ένα παιχνίδι επιβίωσης.